Είμαστε το τμήμα Ευαγγελίων Διοικητικών Καθηγόντων. Είμαι η Ειρήνη και μαζί με την Κωνσταντίνα, την Νίκη και τον Αντώνη θα σας παρουσιάσουμε το project με θέμα. Μπορεί το περιβαλλοντικό τέλος στην πλαστική σακούλα να συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος? Αρχικά να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Βέλιας που απλόχερα μας παραχώρησε αυτήν εδώ την αίθουσα. Έπειτα τον διευθυντή της ΕΠΑΣΟ ΕΕ στην Κίνη για την αμέσως στήριξή του σε αυτήν μας την προστάσια. Τους εκπαιδευτές μας, κυρία Πετρούλα Γιαννούση και κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, που πίστευαν σε εμάς. Και τέλος, ο χορηγό μας, Άλλο Πίτα Βασιλόπουλου. Ευχαριστούμε θερμά. Το πρόγραμμα της δράσης μας έχει ως εξής. Πρώτα θα γίνει η παρουσίαση του project. Έπειτα θα παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ 20 λεπτών. Και τέλος, θα σας χορηγηθούν επαναπροσαρμοσμένες τσάντες από τα καταστήματα Άλλο Πίτα Βασιλόπουλος. Στον διαστάθμα τώρα. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα κέριο θέμα, ένα θέμα που αφορά όλους μας. Το περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες και πώς αυτό σχετίζεται με την δίκανση του περιβάλλοντος. Ορθά εισπράττεται το τέλος. Μπορούν οι φόροι να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος? Ερωτήματα που θα απαντήσουμε απλοποιώντας τη σκέψη μας. Διευθύνοντας τη σκέψη μας. Ερωτήματα που θα αναλύσουμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 6 καπέλων σκέψης. Και ποια είναι αυτή η μέθοδος? Η μέθοδος των 6 καπέλων της σκέψης, που εισηγεί το έγκραμ εμπόνο, είναι μια απόδοση της παιδικής προσέγγισης και επίλυσης ενός προβλήματος ή λήψης απόφασης από ένα άτομο ή μια ομάδα. Τα καπέλα με 6 διαφορετικά χρώματα συμβολίζουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Φορώντας διαδοχικά τα καπέλα, αλλάζουμε τη μέθοδο της σκέψης στο εκάστοτε θέμα. Η μέθοδος λειτουργεί σαν μια δραστηριότητα κατελισμού ιδεών, όπου με συστηματικό τρόπο καταδίδεται κάθε φορά ιδέες, συναισθήματα, προτάσεις, με σκοπό την έμπνευση της βέλτισης της λύσης. Ποιος είναι ο Έλβαν Ντε Μπόνο? Ο Έλβαν Ντε Μπόνο είναι ένας Άγγλος ιατρός, συγγραφέας, εφευρέτης και σύμβουλος. Γεννήθηκε στη Μάλτα το 1933. Έχει διδάξει τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Λονδίνου, του Κέμπριτζ και του Πάρμα. Θεωρείται παγκοσμίως κορυφαία βιβλία της διδασκαλία της αποτελεσματικής σκέψης. Επινόησε την έννοια της εργάσιας σκέψης και ανέπτυξε τεχνικές δημιουργικής σκέψης. Έχει γράψει στα δύο βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 17 γλώσσες. Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε πάνω από 4 εκατομμύρια αναφορές του. Τέλος, να πούμε ότι τη μέθοδο Ντε Μπόνο σήμερα εφαρμόζουν εταιρείες όπως η NASA, η Siemens, η Shell, η BP, η Federal Express, η Ford, η Ericsson και πολλές άλλες. Πάμε να δούμε τώρα τα 6 σκεπτόμενα καπέλα. Μια μικρή εισαγωγή στα 6 σκεπτόμενα καπέλα. Αρχικά, με το λευκό καπέλο εστιάζουμε την προσοχή μας άμεσα και αποκλειστικά στα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Στη συνέχεια, φορώντας το κόκκινο καπέλο, εστιάζουμε στα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, τις προσωπικές σκέψεις, χωρίς να ιδεολογήσουμε, ακόμη κι αν όλα αυτά δεν έχουν λογικό ρυθμό. Έπειτα, φορώντας το μαύρο καπέλο, εστιάζουμε στα εμπόδια, σε πράγματα επικίνδυνα ή ζημιογόνα, ή λάθος ή παράδειγμα. Στη συνέχεια, με το κίτρινο καπέλο αλλάζουμε τη σκέψη μας. Εστιάζουμε δηλαδή στα ωφέλη και στις θετικές υποθέσεις. Τέλος, ας φορέσουμε το μπλε καπέλο, το πράσινο. Τέλος, χωρώντας τη συνέχεια, με το πράσινο καπέλο εστιάζουμε την προσοχή μας στις αναλλακτικές λύσεις και δυνατότητες. Τέλος, ας φορέσουμε το μπλε καπέλο, με το οποίο εστιάζουμε την υπερθεριασία των πιο πάνω σημείων. Οργανώνουμε κάνοντας επισκόπηση, καθορίζουμε τους σκοπούς της σκέψης. Κάτ και επανέρχομαι. Ορθά εισπράττεται το τέλος. Μπορούν οι φόροι να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος?
Μπορεί το περιβαλλοντικό τέλος στην πλαστική σακούλα να συμβάλλει στο περιβάλλον. Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον και πόσο βαρτικές είναι. Γιατί η πλαστική σακούλα να χρεώνεται με 4 λεπτά συμπεριλαμβανόμενος στο ΦΠΑ. Γιατί κάθε προπεριβαλλοντικό μέτρο πρέπει να συνοδεύεται από ένα περιβαλλοντικό χαράτσι. Θα έχει πραγματικά την αποδοτικότητα το νέο το χαράτσι. Και αν ναι, πότε θα τη διοργανωθήσει. Γιατί δεν απαγορεύεται περιοριστικά η κυκλοφορία της πλαστικής σακούλας. Τελικά, πού θα εξυπηρετήσει το κόστος της πλαστικής σακούλας. Ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου. Ποιες λύσεις δίνονται. Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν βοηθητικό μέσο στη μεταφορά των αγορών. Η πλαστική σακούλα αποτελείται από οργανικά προϊόντα και μια πλαστική σακούλα κάνει 400 χρόνια σχεδόν για να καταστραφεί από το περιβάλλον. Οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον γιατί, διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα και καταλήγουν στη θάλασσα. Ένα στα δύο απορρίμματα στο βυθό της θάλασσας στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες. Και ένα στα τέσσερα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να περιέχει μικροπλαστικά. Έτσι, έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη θάλασσα παρά ψάρια. Για το 2017 στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλή ανά έτος. Από 1η Ιανουαρίου η σακούλα κοστίζει 4 λεπτά και από 1 Ιουλίου του 2018 θα κοστίζει 9 λεπτά. Γιατί όμως να χρεωθεί η πλαστική σακούλα. Γιατί αποτελεί μέρος της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία. Και εξάλλου, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η χρήση. Πού θα πάνε τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους. Τα ποσά αποδίδονται από τους εμπόρους μέσω του μηχανισμού ίσπραξης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης, γνωστή έως ΕΟΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος του πλαστικής σακούλας θα προκαλέσει δυσπιστία, αδιαφορία, φόβο, θυμό, υποκρισία. Η περιβαλλοντική συνείδηση δεν δημιουργείται με καταναγκασμούς, επιβολές, εφιασμούς, τιμωρίες, στα σημερική. Ίσως όλα αυτά να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα, θα ισχύει στο. Και οι επιχειρηματίες θα νιώθουν ντροπή να χρεώνουν τις σακούλες τους πελάτες. Απ' την άλλη μεριά, η αισιοδοξία και η ικανοποίηση θα νιώσουν αυτοί που πιστεύουν ότι η εξαφάνιση της πλαστικής σακούλας θα βοηθήσει τα οικοσυστήματα του πλανήτη μας να συνεχίσουν να αφήσουν το παλάτι. Εφόσον επιτύχει το σχέδιο, θα παραδεχθεί χαρά και έστω την περηφάνεια αισθήματα που θα διευθυνθούν προς όλους. Θα υπάρξει δυσκολία στις μεταφορές και θα πρέπει ο καταναλωτής να επιλέξει να χρησιμοποιεί άλλο λιγό σακούλες που δεν θα είναι επιβλαβή σε περιβάλλον. Το περιβαλλοντικό τέλος περιορίζεται μόνο στην πλαστική σακούλα. Έτσι, το μέτρο αυτό που θα το θεωρήσουν οξύμορο και το πλαστικό βρίσκεται και σε άλλα προϊόντα. Και ρωτάμε, για τα υπόλοιπα επιβλαβή πλαστικά που βρίσκονται στην αγορά, τι θέλει και νέστε. Μήπως διαφεύγει ένα πολύ σημαντικό μέρος των πλαστικών συσκευασιών από τα συστήματα συλλογής και τι προκαλεί. Ο καταναλωτής δεν θα δεχτεί το νέο μέτρο που εφαρμόσει και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Θα το θεωρήσει ως νέο χαράτσι που τους επιβαρύνει οικονομικά. Οι επιχειρηματίες θα δυσκολευτούν σε θέματα δημοκρατικά αλλά και σε λοιπές συναλλαγές. Όμως, όλα γίνονται για το καλό μας. Για να μειώσουμε τη χρήση της πλαστικής σακούλας, για να αλλάξουμε τις συνήθειες μιας ζωής, για να σταματήσουμε τον κακό που προκαλούμε στο περιβάλλον, αλλά και σε εμάς. Πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη μας. Να κάνουμε μια καλή αρχή με σκοπό το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Σαν χώρα, μπορούμε να γίνουμε και εμείς πρότυπα προς μίμηση με θέμα το περιβάλλον. Ενισχύουμε έτσι τη δύναμη για να δώσουμε οριστικό τέλος στην ρήπανση του περιβάλλοντος. Αν προστατεύσουμε αποτελεσματικά το
θέση της πλαστικής σακουλάς. Σάφνη, πάνι, δίχτυ, σακούλα από καλαμπόκια, από πατάτα, καροζάκι ή επαναχρησιμοποιούμενες τσάπες. Η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης θέλουμε να ξεκινά από το σχολείο που θα βοηθά στο να προκύπτουν ευσυνείδητοι πολίτες που θα γνωρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευθύνη. Δράσεις. Περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα ανακύκλωσης κάθε στιγμή, κάθε ετών. Θεσματικά, κάνοντας και σκόπεις. Ο χώρος της πλαστικής σακούλας θα φέρει εντάσεις και σίγουρα αντιδράσεις. Όμως είναι και καλό και είναι μια καλή αρχή. Παρ' όλα αυτά, μόνο η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας δεν φέρνει αποτέλεσμα. Θα πρέπει όλα τα πλαστικά να απαγορευτούν. Να αλλάξουμε τις συνήθειες, να κάνουμε ανακύκλωση, να μην πετάμε σκουπίδια και γενικά να κάνουμε τέτοιες ενέργειες που θα βοηθήσουν το περιβάλλον. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες και μην ξεχνάμε πως αγαπώντας το περιβάλλον, προστίζουμε το μέλλον μας.